όραμα με εναλλακτικές προτάσεις βεβαίως που θα δίνουν προοπτική για το πώς θα ξεφύγει αυτή η χώρα από το σημερινό αδιέξοδο και από το σημερινό βάλτο. Όμως σας λέω ότι πρέπει να παίρνουμε πάρα πολύ υπόψη μας την ανάγκη της κοινωνίας να φύγει κάθε σκιά ότι το πολιτικό σύστημα ή ένα μέρος του πολιτικού συστήματος ή οι δυνάμεις πολιτικές που αλληλοδιαδέχονταν τα τελευταία χρόνια στην εξουσία έχουν μια ζώνη υγειονομική προστασίας του πολιτικού προσωπικού που έχει εμπλακεί σε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, εμείς τι λέμε, Εξεταστική Επιτροπή λέμε. Αν θεωρούμε ότι είναι ένα σκάνδαλο αυτό, γιατί είναι σκάνδαλο το ότι δόθηκαν 2,5 δισεκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο τα οποία έχουν πάει στράφη. Και έχουμε μια συνεχή αλληλοδιαδοχή αγοραπολισιών, όπου τελικά εμφανίζεται ένας τύπος περίεργος με μια εταιρεία που έχει μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ και παίρνει τα ναυπηγεία. Και το μεγάλο, κατά άποψή μου, κρίσιμο ζήτημα είναι η παραγωγική προοπτική των ναυπηγείων. Συνολικά. Και υπάρχει και ένα θέμα. Πώς μια χώρα που έχει υποτίθεται υψηλή ναυτιλία και κεφάλαιο ναυτιλιακό. Δεν έχει ναυπηγεία. Και δεν έχει ναυπηγεία και δεν ναυπηγούνται τα πλοία τα οποία φτιάχνουν οι Έλληνες. Πλειοκτήτες και Έλληνες εφοπλιστές δεν αφηγούνται στην Ελλάδα. Και αντίθετα, το μόνο που να κερδίζουν από την Ελλάδα είναι φοροαπαλλαγές. Αυτό βεβαίως είναι ευρύτερο. Αλλά νομίζουμε ότι σε αυτή τη φάση, εμείς τι λέμε, ούτε στοχοποιούμε κανένα. Και να σας πω και κάτι, νομίζω ότι η συζήτηση τώρα ότι πάμε να στριμώξουμε το Πασόκ του κ. Βεζέου περιτεύει με την έννοια ότι το Πασόκ ήδη έχει χάσει την κοινωνική επιρροή και την κοινωνική βάση που είχε. Και δεν χρειάζεται τέτοιου τύπου πιέσεις, ας πούμε, κοινοβουλευτικού ελέγχου. Καλές πληροφορίες από αυτούς που ήταν δίπλα στον Τζοκατζόπουλο και είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ καλές πληροφορίες. Θα σας τις δώσουμε.